Οι εργαζόμενοι στην Εθνική Λυρική Σκηνή και τα κρατικά θέατρα βρίσκονται σε αναβρασμό γιατί με πρόσχημα την πανδημία προωθούνται δυσμενείς αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματά τους. Πιο συγκεκριμένα, στα τέλη Ιουλίου του 20 και μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις, οι εργαζόμενοι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ήρθαν σε συμφωνία με τη διοίκησή της για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οι όροι αυτοί συζητήθηκαν διεξοδικά, κύριε Υπουργέ, έγιναν δεκτοί από τη διοίκηση, αφού είχαν αποσπάσει την υπόσχεση τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την επιτρεπόμενη άλλωστε παροχή του μηνιαίου επιδόματος σύντησης στους εργαζόμενους που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο. 5 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι από τον πρόεδρο του ΔΣ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ότι ο Υπουργός Οικονομικών, αθετώντας την υπόσχεσή του, αρνείται να επικυρώσει σύμβαση επειδή θεωρεί την προαναφερόμενη παροχή ως νέο στοιχείο που δεν το αντέχει η οικονομία της χώρας. Υπενθυμίζω ότι αυτή η παροχή δίνεται ήδη στους εργαζόμενους του Εθνικού Θεάτρου και είναι στον προϋπολογισμό του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος με πρόβλεψη σχετικού κωδικού στον προϋπολογισμό τους. Η ίδια ανεπίτρεπτη στάση είναι και η μη υπογραφή, κύριε Υπουργέ, της συλλογικής σύμβασης στο Εθνικό Θέατρο για τους ηθοποιούς 10 μήνες μετά τη λήξη της προηγούμενης, καθώς η διοίκησή του δεν αναγνωρίζει τα αιτήματα των ηθοποιών για αποζημίωση από το live streaming με βάση και το νόμο 2.121.93, ενώ παράλληλα υποχρεώνει τους μουσικούς να υπογράφουν συμβάσεις με μειωμένους κατά 20% μισθούς σε σχέση ακόμα και με την προηγούμενη σεζόν. Ακόμη στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, διαφέρνεται κίνδυνος πολλές συμβάσεις του έκτατου προσωπικού που λήγουν το επόμενο διάστημα και μέσα σε αυτή την περίοδο της πανδημίας να μην ανανεωθούν, παρότι αυτό γίνεται συνήθως γιατί καλύπτουν πάγιες ανάγκες, όπως έγινε πρόσφατα βέβαια στην περίπτωση της σύμβασης ταλαντούχου χορευτή. Σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεται να λάβετε μέτρα για να επικυρωθεί η συλλογική σύμβαση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, περιλαμβάνοντας το επίδομα σύντησης, να ανανεωθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στην Εθνική Λυρική Σκηνή και να μετατραπούν σε ορίστου, να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις υπογραφή σύμβασης για τους ηθοποιούς στο Εθνικό Θέατρο και να εξομοιωθούν οι αμοιβές των μουσικών στις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου με αυτές των άλλων συντελεστών. Περιμένουμε την απάντησή σας. Αξιότιμο βουλευτή για την ερώτηση, να ξεκινήσουμε ξεκαθαρίζοντας μερικά πράγματα για τις συλλογικές συμβάσεις που αφορούν τη Γενική Κυβέρνηση. Πρώτον, με βάση τον νόμο, οι συλλογικές αυτές συμβάσεις δεν μπορούν να έχουν μισθολογικές παροχές. Μπορούν να έχουν μόνο μη μισθολογικές παροχές. Συνεπώς, όταν κάνει ο αξιότιμος βουλευτής αναφορά για επίδομα σύντησης, αντιλαμβάνεται ότι μιλά για μισθολογικές παροχές. Σωστή διατύπωση θα πρέπει να είναι διατακτικές σύντησης, που είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ίσχυε παλιότερα στους Δήμους που έχω την εμπειρία, για το γάλα, δηλαδή για βοήθεια στη διάρκεια της εργασίας και όχι για υποκρυπτόμενες κάτω από τον τίτλο «Μη μισθολογικές παροχές, μισθολογικές παροχές». Το δεύτερο που θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα και τον αξιότιμο βουλευτή, είναι ότι με δεδομένα τα όσα έχουν συμβεί στη δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας, δηλαδή ότι έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα που υπέστημε το 2020 λόγω της πανδημίας και ένα πολύ σοβαρό έλλειμμα που θα έχουμε το 2021, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην δημοσιονομική διαχείριση και η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής είναι να μην έχουμε ως κανόνα καμία αύξηση μέχρι ότου λήξει η πανδημία στο δημόσιο, το οποίο δημόσιο, όπως ξέρετε άλλωστε, έχει προστατευτεί πλήρως μισθολογικά, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, και να αφιερώσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για ενίσχυση αυτών που έχουν όντως πληγεί από την πανδημία.
Σε ό,τι αφορά την φράση υπόσχεση του Υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει να ξέρετε ότι το Γενικό Λογιστήριο γενικώς δεν δίνει υποσχέσεις κανενός είδους. Όταν έρχεται η ώρα, συνυπογράφει ή δεν συνυπογράφει. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει συνυπογράψει και μέχρι ότου συνυπογράψει μία συλλογική σύμβαση, δεν υφίσταται ούτε ως έννοια η λέξη υπόσχεση. Για να ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Θα πρέπει σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις παροχές να υπάρχει μία ενιαία γραμμή. Αυτό είναι δύσκολο γιατί πολλές φορές οι διοικήσεις διαπραγματεύονται, καταλήγουν κάπου, συγχωρέστε με, ένα μισό λεπτό θα χρειαστώ, καταλήγουν κάπου και μετά μας στέλνουν σε τι έχουν καταλήξει στο Γενικό Λογιστήριο και εκεί πέρα βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να περιορίζω τις διοικήσεις, διότι πρέπει να υπάρχει μία ενιαία γραμμή. Αντιλαμβάνομαι αυτό που έχετε πει για το Εθνικό Θέατρο. Πράγματι, το Εθνικό Θέατρο είχε μία διαφορετική μεταχείριση από την προηγούμενη κυβέρνηση σε σχέση με την Λυρική Σκηνή. Η Συλλογική Σύμβαση Λυρικής Σκηνής, η τελευταία που υπήρχε, ήταν το 2008. Συνεπώς, οι άνθρωποι εκεί έχουν ένα δίκαιο. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά μέχρι τη λήξη της πανδημίας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν οι εργαζόμενοι οι ίδιοι δεν νομίζω ότι λένε ψέματα σε σχέση με τις συναντήσεις που έκαναν και με τη διαβεβαίωση ότι συμφωνούν με τις διατακτικές, έστω όπως το είπατε, που είναι σωστός όρος, ας το πούμε έτσι, ας το αποδεχτούμε και ας υπογράψετε έτσι τη Συλλογική Σύμβαση με τις διατακτικές για την Εθνική Λυρική Σκηνή που θα καλύπτουν αντίστοιχο ποσό που έχει και το Εθνικό Θέατρο σαν συμφωνία που έχει επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι δεν πρέπει να μπει εμπόδιο. Μιλάτε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ήδη έχετε εδώ η κυβέρνηση. Έχει φέρει νόμο σε σχέση με αυτές. Μιλάει για τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Βέβαια με τους όρους που θέτει, που εμείς διαφωνούμε ριζικά, γιατί αυτές δεν είναι ελεύθερες. Υπάρχει ο κόφτης, όπως λέτε, της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί σήμερα στα πλαίσια αυτά να λέτε δεν υπογράφουμε. Ενώ οι όροι είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που εσείς ήδη έχετε καθορίσει στο νόμο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Λέτε για νέα γραμμή, αυτό βέβαια απαντήσατε και για το ανθυγινό επίδομα πριν από λίγο διάστημα που είχε γίνει η ερώτηση. Ισχυρίζεστε ότι δεν είναι, ότι εξαιρούνται από την δημοσιονομική ελευθερία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το διάστημα, εξαιρείται ότι έχει κόστος. Μα κύριε Υπουργέ, η ίδια η ζωή του εργαζόμενου, εσείς λέτε ότι είναι ένα κόστος. Αυτό λέτε. Και έχετε κόψει μισθούς, συντάξεις, όλη αυτή η περίοδο της προηγούμενης κρίσης, από το 9 μέχρι τώρα, η ίδια λογική κυριαρχεί. Ότι θα πρέπει να περικοπούν μισθοί, συντάξεις, να ανατραπούν εργασιακά δικαιώματα, να καταργηθούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που τις καταργήσατε, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις ούτε στον ιδιωτικό ούτε στο δημόσιο τομέα και να κυριαρχεί μια εργασιακή ζούγκλα και να έχουμε μισθό στο 200 ευρώ. Λέμε, εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική η οποία προκαλεί τους εργαζόμενους που παράγουν, που δημιουργούν τον πλούτο, και χρειάζεται να αντιπαρατηθούν απέναντι σε αυτοί, να διεκδικήσουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ικανοποιώντας τα αιτήματά τους, αυξάνοντας τους μισθούς τους και βελτιώνοντας τις εργασιακές τους σχέσεις. Η κρίση δεν πρέπει να φορτωθεί ξανά στους ίδιους τους εργαζόμενους που φορτώθηκε η προηγούμενη κρίση και αυτή που είναι πιο βαθιά. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης, με απέτηση βέβαια και των επιχειρηματικών ομίλων, είναι να ισοπεδώσουν ό,τι έχει απομείνει και με την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό και με όλα αυτά
που ήδη εξήγηλε και προχθές, χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ή αυτά που εξήγηλε ο κ. Χατζηδάκης για το νέο νομοσχέδιο που φέρνει για την κατάργηση του οκταώρου, για την κατάργηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Θα βρει απέναντι τους εργαζόμενους, κύριε Υπουργέ, και ο αγώνας θα συνεχιστεί. Τα συμφέροντα που υπηρετείτε είναι δυστυχώς ξένα με την ζωή των ίδιων των εργαζομένων, και εμείς καλούμε και τους εργαζόμενους συλλογική σκηνή να διεκδικήσουν αυτό που έχουν ήδη συμφωνήσει, αυτό που απαιτούν από την κυβέρνηση και εσείς το στερείτε.